Τα πράγματα για την άσκηση σεισμού 7,2 εδώ στο Λασίθι, Ηράκλειο, έτσι. Ναι, Λοιπόν, σωστά. πολιτική προστασία και ποια είναι η θέση της πολιτικής προστασίας τώρα σε όλη αυτή την άσκηση. Η συμβολή της, η συμμετοχή της. Σαφώς και εμείς περιμένουμε το αφαλικό μήνυμα 112. Θα είναι καμιλισμένα να κοινωθούν δύο δημοτικά ηχήματα. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τα μηνύματα και με τα τηλέφωνα, θα κινητοποιηθούν. Δεν καταλαβαίνω. Οι δύο ακίνητα δημοτικά δεν σας ακούσαμε καλά. Επαναλάβατε. Δηλαδή θα η άσκηση θα περιλαμβάνει δύο ακίνητα να έχουν πέσει από το σεισμό, αν το καταλαβαίνω σωστά. Ναι, εννοείται και θα προσπαθήσουμε για να προσπαθήσουμε. Θα ενεργοποιήσουμε την εξένωση των κτηρίων. Ναι. Αυτά πού θα είναι αυτά, κύριε Δημαρχέ, ποια κτίρια? Καλύτερα είναι να μην το πούμε. Μυστικά και ντοκουμέντα. Εντάξει. Ωραία. Οπότε θα κινητοποιηθεί μετά το 112 που θα έρθει στα κινητά, θα ενεργοποιηθεί η αστυνομία, πυροσβεστική κτλ. Ο Δήμος, πέρα δηλαδή από τα δημοτικά ακίνητα, ποια άλλη είναι η εμπλοκή του, ναι. Σας είπα, η πολιτική προστασία αναλόγως με το τι θα ζητηθεί. Αν δεν σας έχουν δηλαδή ένα πλάνο, πλαίσιο. Όχι. Α, μάλιστα. Okay. Αναλόγως τι θα ζητηθεί, μέσω μηνυμάτων, μέσω τηλεφωνημάτων. Ναι. Θα εξηγούμαστε και εμείς αναλόγως. Μάλιστα. Οπότε είναι μια έκπληξη δηλαδή όλο το. Είστε σε γρήγορση για να δείτε πώς θα εξελιχθεί αυτό και ποιες εντολές θα πάρετε, καταλαβαίνω, ως πολιτική προστασία. Ναι, ούτως ή άλλως έτσι λειτουργούν πάντα. Αναλόγως δηλαδή το τι χρειάζεται και όπου χρειάζεται. Δεν έχει πάρει δηλαδή ο Δήμος κάποιο πλάνο από το κεντρικό κομμάτι της άσκησης και από τους βασικούς πυλώνες αυτούς που θα κινηθεί ο Δήμος? Υπάρχει πλάνο το τι θα γίνει, ας πούμε, το τι περιλαμβάνει η άσκηση της κινήσης, αλλά σας λέω ότι εμείς δεν μπορούμε να κλαρίσουμε, δεν έχουμε κάτι στάνταρ, θα κάνουμε κάτι στάνταρ. Μάλιστα. Θα δοθούν εντολές λοιπόν από, από τις αρχές, είτε πυροσβεστική. Δεν ξέρω ποιος έχει το συντονισμό τώρα όλο αυτό, η πυροσβεστική τον έχει. Πυροσβεστική, πολιτική προστασία, ασφαλιστικό, αναλόγως, δεν είναι σίγουρο αυτό. Μάλιστα. Okay. Οπότε εν αναμονή λοιπόν το 112. Τώρα οι πολίτες μας ρωτάγανε και οι δήμαρχοι χθες, πολλοί κόσμος, ότι εντάξει βρε παιδιά, η αστυνομία, η πολιτική προστασία κτλ. Εμείς τι κάνουμε? Και μάλιστα ρωτήσαμε και το διοικητή, μας είπε για την εργασία που έχει κάνει μια υπάλληλος του Δήμου, η κυρία Κασουτάκη, για αυτό το θέμα. Αλλά δεν θα έπρεπε να ξέρουν και οι πολίτες τι θα κάνουν, δηλαδή να ενημερωθούν περισσότερο κτλ. Και το ερώτημά μου είναι αν σκοπεύετε να ενημερώσετε περισσότερο τον κόσμο γι' αυτό. Δηλαδή έχουμε κάποια σημεία σε περίπτωση σεισμού, πού θα πάει? Σε περίπτωση τσουναμιού, πού θα πάει ο κόσμος? Δηλαδή είναι κάτι τέτοια ή πώς θα συμπεριφερθεί? Τι πρέπει να γνωρίζει? Αυτό πώς θα το κάνουμε να τα ενημερώσουμε τον κόσμο? Να επικοινωνηθεί αυτό, σωστό. Ναι. Υπάρχει, είναι κάθε χρόνο επιχειροποιείται το σχέδιο. Δηλαδή, σχέδιο διαφυγής, να το πω. Λοιπόν, αξιοποιείται, είναι αναρτημένο στη διαρκεία, αλλά όπως λέτε, πραγματικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει έτσι. Δηλαδή, από ό,τι βλέπουμε, ο κόσμος δεν έχει μπει, δεν το έχει. Ναι, δεν έχει. Και όχι μόνο. Νομίζω και στα δικαστήρια κάτω από το κτίριο της αστυνομίας έχει αναρτηθεί ένας πίνακας, ο οποίος βεβαίως έχει με ένα μαρκαδόρο μου τζουρωθεί. Ξέρετε, τα γνωστά τώρα. Υπάρχουν και σημεία τώρα και στο σχέδιο, υπάρχουν σημεία τα οποία δηλαδή ο κόσμος είναι χώροι καταφυγής, ας πούμε, στο Δήμο, στο Δήμο μας αναλόγως με κάθε κοινότητα, έτσι. Τώρα να πω, να τα αναφέρω, μια και μιλάμε. Ναι. Τα έχουμε δει ενεργημένα και απλά το ερώτημα είναι, θα μας τα πείτε, αλλά θέλω να μας απαντήσετε και στην ερώτηση, σε περίπτωση τσουνάμι, οι χώροι συγκέντρωσης, μου έλεγε χθες μια φίλη, είναι πάνω στη θάλασσα. Οπότε αυτό δεν θα έπρεπε να αλλάξει κάπως, τέλος πάντων. Δηλαδή είναι το ανοιχτό γυμναστήριο, αν δεν κάνω λάθος, είναι εδώ το παρκάκι, το πρώην παρκάκι, εδώ στο... Ναι, για πάμε.
Έτσι, ναι, πραγματικά σε τσουνάμι, πραγματικά σε τσουνάμι, οι οδηγίες είναι ότι πρέπει να ανέβουμε, δηλαδή να φύγουμε κοντά από την θάλασσα, κοντά από το παραλιακό μέτωπο και να ανέβουμε κάπως εξωμετρικά, ας πούμε, σε ύψος περίπου, ας πούμε, δηλαδή το πρώτο, δεύτερο, δηλαδή ειδικά στην πόλη, ας πούμε, που είναι χαμηλότερο εξωμετρικό, σε περίπτωση που... Στις ταράτσες, ας πούμε. Στις ταράτσες, όπως το λέτε, ναι, δηλαδή να ανέβουμε σε ορόφους. Έτσι, πραγματικά, και οι χώροι αυτοί, όπως λέμε εδώ, όπως αναφέρονται, ναι, είναι κάποιοι χώροι οι οποίοι σε τσουνάμι ναι, δεν θα υπάρχει προστασία. Είναι, ας πούμε, δηλαδή σε σεισμό, οι χώροι αυτοί είναι σε σεισμό, δηλαδή οι χώροι οι οποίοι, ας πούμε, χτύπα ξύλο, δηλαδή χώροι οι οποίοι θα μπορέσουν να κάτσουν οι άνθρωποι, ας πούμε, για κάποιο διάστημα. Απλά όχι μόνο να το χτυπάμε το ξύλο, να το εννοούμε και όλα με την έννοια ότι μπορούμε να έχουμε και τον, με ποιο τρόπο θα γίνει η ενημέρωση αυτή του κόσμου για την περίπτωση τσουνάμι. Γιατί εντάξει και για τους χώρους προφανέστατα διαφυγής δεν έχουμε τρόπους να ενημερωθούμε ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και ταυτόχρονα να ενημερωθεί και ο κόσμος πώς θα ενημερωθεί στην περίπτωση με τσουνάμι ότι παιδιά φύγετε. Αυτό τώρα κύριε Δήμαρχε, εμείς περιμένουμε από εσάς να λάβετε πρωτοβουλίες τέτοιου τύπου, άνομη γέννητο, αλλά να είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο. Οπότε περιμένουμε τώρα μια προετοιμασία από εσάς, μια ενημέρωση, να ενημερωθεί ο κόσμος τι θα κάνει, που θα πάει σε περίπτωση σεισμού, σε περίπτωση τσουνάμι, σε περίπτωση τέλος πάντων ναι, καταστροφών τέτοιων. Να ξέρει τι θα κάνει και πώς να συμπεριφερθεί. Να φτάσουμε λίγο την Ιαπωνία, λέω τώρα. Γιατί καλά, και πραγματικά πρέπει να γίνουν ενημερώσεις, να πραγματικά δηλαδή θα το ψυχήσουμε να γίνουν ενημερώσεις με σεισμούς, για σεισμούς, για τσουνάμι και τα σχετικά. Σαφώς ο κόσμος δεν έχει ενημερώσει. Λοιπόν, θα γίνει, δηλαδή θα το δούμε είτε στο διαδίκτυο είτε σε μέσα ενημέρωσης. Τις επόμενες μέρες θα το δούμε. Ωραία, φτιάξτε ένα σχέδιο τέτοιο να το επικοινωνήσουμε στον κόσμο. Τώρα, παράδειγμα, μας είχε ζητηθεί από την ομάδα που διαχειρίζει τη βιβλιοθήκη στο Μύρτος, την περιπτυριακή που μας πέρασε, είχαν πάει με τον υποδιοχητή της χειροδιοστικής του κύριου Αχάλη και κάναμε εκεί μια εξιάρτη, είχε την υποσχόσμος από το Μύρτος και κάναμε έτσι μια ενημέρωση σχετικά με σεισμούς, τσουνάμι και πυρκαγιές. Αλλά θα πρέπει να γίνουν ενημερώσεις σε διάφορα σημεία έτσι ώστε ο κόσμος να ξέρει πώς να κινηθεί πάνω κάτω σε τέτοια σημαντικά. Έτσι θα το δούμε είτε μέσω των σταθμών σας ή μέσω του διαδικτύου. Δηλαδή πραγματικά ο κόσμος βλέπουμε ότι δεν έχει μια σωστή ενημέρωση για... Και να μην έχουμε και τη φιλοσοφία ότι ένας, ας πούμε, με τον τσουνανογράφο που αναφερόμασταν πριν, που χάσαμε μια ευκαιρία να υπάρχει, ότι αυτό θα εμπόδιζε τον τουρισμό ή θα φόβιζε τον τουρισμό αν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Το θυμάστε αυτό, φαντάζομαι. Ενημερωτικά. Είναι λάθος αυτή η φιλοσοφία. Από ό,τι κατάλαβα, αλλάζει αυτή η φιλοσοφία. Εντάξει, το να βάλει. Στο νησί θα έμπαινε, στο Γαϊδρονί θα έμπαινε αυτό. Τι πάει να πει τώρα, θα βάλει ένα μηχάνημα να. Προειδοποίηση ότι θα επηρεαστεί δηλαδή καμία σχέση λάθος με την άποψή μου. Ναι, αυτό. Τώρα δεν ξέρω βέβαια. Από τον κύριο Συνολάκη νομίζω είχε ακουστεί αυτό και θα μας το παραχωρούσε δωρεάν. Θα μεσολαβούσε να παραχωρηθεί δωρεάν. Αλλά δεν ξέρω τελικά αν μπορούμε και τώρα επί δικής σας αντιδημαρχίας να το ενεργοποιήσουμε και αυτό. Θα το δούμε, αλλά είναι ένα μέλημα το οποίο μπορεί να σε προφυλάξει. Όχι, σε προειδοποιεί όπως. Γιατί είχαμε, να θυμάστε, ένα μικρό τσουνάμι εδώ από κάτω. Είχαμε βλέπουμε και σε άλλα μέρη ότι έχουν γίνει κάποια, έχουν γίνει σε άλλα μέρη τσουνάμια μετά από σεισμούς, έτσι δηλαδή δεν είναι κακό το να έχεις ένα μηχάνημα και να σε προειδοποιεί. Όχι. Εντάξει, ότι καλύτερο θα ήταν να μπορούσαμε να προβλεφθούν και οι σεισμοί για τα τσουνάμια, ώστε να μπορείς να αποφύγεις το κίνδυνο. Ό,τι καλύτερο είναι αυτό, το να έχεις μηχανήματα, έτσι, δηλαδή το σεισμό δεν μπορείς ούτε να τον προβλέψεις, ούτε να τον αποτρέψεις, έτσι. Ό,τι καλύτερο θα ήταν να υπήρχε μια προειδοποίηση και να προλαβαίναμε όλοι μας να προφυλαχτούμε και να, αν το ξέραμε, ας πούμε, πότε θα έρθει το σεισμό ή έτσι να. Αυτά τα μηχανήματα πιστεύω είναι απαραίτητα. Μάλιστα.
Οπότε, αναμένονται στο 112 και αντιδήμαρχοι, δεν γνωρίζετε κι εσείς ακριβώς το σενάριο με τις άσκησεις. Έτσι, είναι άσκηση, το λέμε από χθες, γιατί δεν είναι ενημερωμένος όλος ο κόσμος ότι να μην τρομάξει, δηλαδή. Ναι, θέλω θα να υπάρξει πω. Μάλλον κόσμος ναι, που θα τρομάξει. Μπορεί, μάλλον. Ναι. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό που λέμε τόση ώρα, ότι θα πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί, να ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση ενός μεγάλου σεισμού ή σε περίπτωση ενός ακόμα και τσουνάμι. Δεν είναι τέλος πάντων κάτι που είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Βλέπουμε πώς αλλάζει το κλίμα κάθε τρεις και λίγο, έτσι, το βλέπουμε μπροστά μας, τι γίνεται ακριβώς, έτσι, οπότε δεν είναι, χωρίς να θέλω να το συνδυάσω το ένα με το άλλο, αλλά βλέπουμε τις αλλαγές που έρχονται. Να σας ευχαριστήσω, δεν ξέρω κάτι άλλο αν θέλετε να μας πείτε. Περιμένω στο 112, δεν έχουμε κάτι άλλο. Όχι, απλά θα δω τις επόμενες μέρες θα βάλουμε σχεδιάσουμε ώστε να γίνει κάποιες ενημερώσεις στον κόσμο. Έτσι υπάρχουν κάποιες κινήσεις οι οποίες πρέπει να ο κόσμος να κάνει ώστε να προφυλαχθεί σε περίπτωση σεισμού. Μετά από σεισμό πολύ πιθανόν να προκληθεί και τσουνάμι, αν και στην περιοχή μας, όπως λένε οι επιστήμονες. Στην νότια πλευρά, ναι, δεν υπάρχει, δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση, όπως λένε, ώστε να δημιουργήσει μεγάλο τσουνάμι. Αλλά καλό είναι να είμαστε όλοι ενημερωμένοι, ώστε να μπορούμε να προφυλαχθούμε από κάθε Οπότε περιμένουμε και τη Δήμαρχε να πράξει τα δέοντα, έτσι, τα αυτονόητα ουσιαστικά, να μάθει και ο κόσμος τι και πώς, πού είναι οι χώροι συγκέντρωσης, τι θα γίνει σε περίπτωση σεισμού, τι θα γίνει σε περίπτωση. Έτσι. Και επίσης έχετε και ένα άλλο κομμάτι, είναι ο συντονισμός, δεν ξέρω αν τον έχετε εσείς, και των εθελοντικών ομάδων. Παίζουν σημαντικότατο ρόλο, το είδα και στην πυρκαγιά. Πόσο πολύ στέκεται ο κόσμος σε τέτοιες περιπτώσεις και ενδιαφέρεται και προσφέρει. Νομίζω και εκεί πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος σε αυτές τις ομάδες που έχουμε, δόξα τω Θεώ, αρκετές. Έχουμε πολύ κόσμο, πολλούς εθελοντές. Πραγματικά και μιλάμε ότι όλοι έχουν, δηλαδή προσπαθούν με τα μέγιστα, με τις μέγιστες δυνάμεις τους, για τον τόπο μας, για τους συντημότες μας. Εχθές το απόγευμα είχαμε και μία συνάντηση στην πυροσβεστική υπηρεσία και είχαμε καλέσει όλους τους εθελοντές. Έγινε μία συνάντηση, έγινε μία συζήτηση με όλα τα παιδιά. Ο παρόν ήταν ο κύριος διοικητής της υποδοχής, ο κύριος Καλλιοντής και ο προηγητής, ο κύριος Αρχάλης. Και έγινε πάλι μία συζήτηση να δούμε πάνω κάτω, ας πούμε, δηλαδή μια οργάνωση, μπορώ να το πω. Έτσι. Τους εθελοντές τους έχουμε, είναι κοντά μας, είμαστε και εμείς κοντά τους. Έτσι πραγματικά αυτά τα παιδιά προσφέρουν τα μέγιστα και βλέπουμε ότι και συνεχώς δηλαδή μεγαλώνουν και οι ομάδες. Στην περιοχή μας είχαμε την περασμένη εβδομάδα εδώ στο έγινε μια συνάντηση εδώ στο Δημαρχείο, στο πρώην Δημαρχείο, στο Μπουτσουρά. Έγινε μια συνάντηση από παιδιά τα οποία θέλουν και εδώ να ιδρύσουν μια καινούργια ομάδα πυρασφάλειας και προστασίας. Είχαν μαζευτεί περίπου 30-40 άτομα σε μια πρώτη συνάντηση. Δηλαδή είδαμε ότι και με τη φωτιά εδώ πέρα στο Μαύρο Κόλυμπο, που είχε τεράστια κινητοποίηση από εθελοντές την ημέρα της φωτιάς, είδαμε ότι έτσι κάποια παιδιά δηλαδή δείξαν ότι πραγματικά πρέπει να οργανωθούμε και σε αυτό το κομμάτι. Έγινε μια συνάντηση και τώρα θα γίνει συμπορία ώστε να οργανωθεί και να γίνει μια ομάδα κανονική με την πιστοποίησή της, να γίνει ενημερώσει, να ενημερωθούν τα παιδιά. Δηλαδή γίνεται και εδώ πέρα μια προσπάθεια για μια σύσταση ομάδας εθελοντικής ομάδας. Α, νέα εθελοντική ομάδα λοιπόν, με πληθώρα εθελοντών, καταλαβαίνω, που εσύ έχει έρθει κοντά σας να βοηθήσει και ζητάει τέλος πάντων τη στήριξη. Πιστοποιημένη ομάδα. Λοιπόν, νομίζω καλό είναι κάποια στιγμή να μας έρθετε εδώ στο στούντιο και αντιδήμαρχε να δούμε για τις εθελοντικές ομάδες περισσότερα, για όλα αυτά, να τα συζητήσουμε έτσι πιο... όχι τηλεφωνικά και μόνο θεματικά, να πούμε και άλλα πράγματα. Το διοργανώσουμε αυτό το επόμενο διάστημα. Όπως το θέλετε, κυρία Καταράκη. Ωραία. Λοιπόν,
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Έτσι, ξαναλέμε, μην τρομάξει ο κόσμος. Σε λίγο, σε μισή ώρα περίπου, θα έχουμε το 112 στα κινητά μας. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας και θα τα πούμε και μετά, βέβαια, να δούμε τις ελλείψεις που θα μπορεί να προκύψουν από αυτή την άσκηση που έρχεται. Την καλημέρα μας, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία στην άσκηση. Γεια σας. Καλημέρα.